Καλώς ήρθατε στο σημερινό Future Talk. Σήμερα είμαστε εδώ με τον κύριο Ανδρέα Χρυσάφη. Ανδρέα, sorry, δεν σου απαντάω τον κύριε. Founder και CEO της Acing Goldman Solutions. Και παράλληλα, ένας από τους ανθρώπους που παίξαν καθοριστικό ρόλο στον development του ICT στην Κύπρο. Ελπίζω. Ελπίζω να βάλα και εγώ το λιθαράκι μου σε όλη μου σχόλια. Έβαλες το, no doubt. Αλλά να πούμε εντός, ξεκίνησε η σημερινή συζήτηση για να κάνουμε το talk. Πάντα ήξερα και θαύμαζα τον background σου που ήσουν Αμερική μετά που ήρθες Κύπρο. Και πρόσφατα η Acing Goldman γράφτηκε ως μέλος του ΣΥΤΕΑ, των Κυπριακών Επιχειρήσεων Πληροφορικής, που είναι ένας σύνδεσμος. Και είδα ότι που εμπήγεν το post του ΣΥΤΕΑ, ένα από τα likes ήταν ένας από τους πρώην administrators, δηλαδή ο head της NASA, νομίζω επικαιρών George Bush. Μάλιστα. Και εσοκαρίστηκα λίγο, επειδή ήταν όντο τσίνος. Μας υπολογίζεις δηλαδή. Εγώ εντάξει, δεν ξέρω αν πάρει ας ο προηγέτης της NASA, είπαμε... Εντάξει, υπάρχει μια προϊστορία. Ναι. Όταν δούλευα στη Motorola το 86-87, στον τομέα του Digital Signal Processing, συνεργαστήκαμε σαν εταιρεία με την NASA. Τότε είμαστε όλοι νεαροί, ήταν μια νεαρή ομάδα, 100 περίπου ατόμων που ασχολούνταν με το Digital Signal Processing. Είχαμε σχέση με νεαρούς σαν juniors σε διάφορα ιδρύματα, ναι, όπως είναι η NASA και διάφορα. Σιγά σιγά οι διάφοροι που ξέραμε τότε το 86-87 ανελιχτήκαν, εξελιχτήκαν, πιάσαν κέρια απόσταση σε διάφορες μεγάλες εταιρείες. Ένας εξ αυτών είναι ο φίλος μας, ο οποίος είδες και εσείς στο like, ναι, ο οποίος με τον οποίο συνδεθήκαμε και κάναμε, εφάρμοσε βασικά τον Total Harmonic Distortion, το Sine Wave Synthesis, το οποίο ήταν το πρώτο application note, το οποίο έγραψα εγώ τότε στη Motorola. Ναι, να πούμε και όλα σήκαμε τον, επειδή είναι πολλά σημαντική δουλειά του σε επικοινωνία του αστροναυτό. Οκ, μάλιστα, το chip, τη δεκαετία εκείνη του 80, ας το πούμε, ξεκινήσαν τα πρώτα chips τα οποία ασχολούνταν με το Digital Signal Processing. Ναι. Πρώτα ήταν arithmetic computation που σκάμπλαν τα chips. Μετά μπήκαν στο Digital Signal Processing, όπου ήταν στην κατηγορία του Digital Signal Processing μπαίνει είτε το ήχος, είτε το speech, είτε οι φωτογραφίες, τα βίντεο και διάφορα, άρα two-dimensional. Και ο ήχος ήταν one-dimensional. Εμείς κατασκευάσαμε το πρώτο chip στη Motorola, το οποίο και έγραψα εγώ το πρώτο application note για το Total Harmonic Distortion, το οποίο απομόνωνε εξωτερικούς ήχους όταν μιλούσε κάποιος. Τότε η NASA ενδιαφέρθηκε για να απομονώνει εξωτερικούς ήχους επικοινωνίες που είχαν με τα διαστημόπλια, να αποκεντρώνει και να αφήνει τον καθαρή φωνή του αστροναύτη να έρχεται προς τα κάτω. Ευτυχήσαμε που το εβάλαμε μέσα στο design τους τότε. Γνωριστήκαμε με τους διάφορους της NASA. Ένας αυτών ανέβηκε ψηλά και έφτασε στο top της NASA. Ναι. Κράτησε επαφή ακόμα μαζί τους. Ευτυχώς με τα social media τα οποία υπάρχουν τώρα, το LinkedIn, το Facebook, τα email, διότι τον καιρό μας εμάς δεν υπήρχαν τις πράγματα, ήταν με τα γράμματα και τα διάφορα αυτά, και με το WhatsApp, κράτησα επαφή με αρκετούς, είχαμε φιλικές σχέσεις, καλές σχέσεις, ήταν μια παρέα νεαρών ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να δημιουργήσουν κάτι στην Αμερική, τότε ήμουν στο Τέξας, στο Austin, Texas, το οποίο τότε ήταν μισό εκατομμύριο με δυο εταιρείες semiconductor, τη Texas Instruments και τη Motorola. Ναι. Τώρα είναι γεμάτο από fintechs, από video game companies, από μισό εκατομμύριο με 2,5 εκατομμύρια. Άρα εξελιχθήκαν πολλά τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Και η επαφή υπάρχει με αρκετούς από αυτούς. Η Motorola εντωμεταξύ πουλήθηκε, αλλάξε όνομα, η semiconductor αυτών, έγινε κάτι διάφορα. Ναι, ναι, ναι. Επέζει και πολύ. Είμαστε παλιοί. Παλιά καραβάνα στον τομέα. Σχετικό όμως, παλέ, επειδή παίζει πολύ παιχνίδι τώρα με τα microchips, επειδή θέλει η Αμερική να κάνει internalize το process του production, εδώ είχαν πάνω από 260 billion νομίζω σε stimulus package και ανακοινώσαμε ότι πρόσφατα πιάσε και 20 Intel συγκεκριμένα. Είδαμε και όλη την Nvidia πώς επέτασε. Η Nvidia, ακριβώς η Nvidia, έκαμε ό,τι έγινε το 1984 που ήμουν εγώ στην Αμερική, όπου μετατράπηκε το arithmetic computation σε digital computation. Τώρα η Nvidia έκαμε το στο AI. Δηλαδή κάθε φορά πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι το hardware είναι πιο γρήγορο από το software. Άρα κάθε φορά που υπάρχει μια ανάγκη να ενσωματωθούν
μεγάλα processing powers κάπου παίρνουν καινούργια chip. Ναι. Γι' αυτό και η Nvidia επένδυσε πάνω στο AI, AI chips, τώρα όλα τα data center που ασχολούνται με AI ενισχύονται τα computation, οι υπολογιστές τους, οι servers τους, ό,τι θέλεις πες, με artificial intelligence chips. Τότε, ναι. Τον καιρό μου εμένα, ήταν το digital signal processing που ξεκίνησε με τον ήχο, τη φωνή, το βίντεο, μετά εξελίχθηκε σε 3-dimensional. Άρα υπάρχει ένα leap, ναι. Κάθε 20-30-40 χρόνια που αλλάσσουν τα chips και μπαίνουν νέοι παίχτες. Ναι, η Nvidia, ναι, ναι. Υπήρχε τον καιρό μας, εμείς ήταν η Texas Instruments και η Motorola. Ναι, που ήταν οι και πριν που τους ήταν η Fairchild. Ήταν ναι. Διάφοροι, ναι, ήταν ναι. Ακριβώς. Που έκαμε τα semiconductors. Okay. Άρα είσαι στα 20 σου, είσαι στη Motorola, είσαι στο Texas, που ίσως είναι το πιο τέλειο φαϊμού, λένε Αμερική. Έχω να το πω, Tex-Mex. Δουλεύεις σε contracts όπως στην NASA, πώς αποφάσισες να έρθεις Κύπρο να κάνεις το transition? Εντάξει, νομίζω ήταν έρωτας. Η γυναίκα μου τότε ήθελε να έρχονταν στην Αμερική. Ναι. Αναγκάστηκα εγώ να έρθω πίσω. Απλώς μια παρένθεση να πούμε ότι εργαζόμουν στην Λαϊκή Τράπεζα. Ναι. Έδωσα παρέτηση. Ο ανώτερος διευθυντής τότε, ο Ανδρέας Παπαβασιλείου, τώρα είναι πάτερ στην Μητρόπολη Λεμεσού, δεν αποδέχτηκε την παρέτησή μου. Είπε μου ότι είσαι καλό παιδί, καλός υπάλληλος και φτωχό παιδί. Θα κρατήσω την παρέτηση σου μέσα στο γραφείο μου και αν επιστρέψεις, έλα πίσω να συνεχίσεις στη Λαϊκή. Άρα πιάσες, μετά σπουδάσεις στην Αμερική, ήρθες, δουλεύκες Λαϊκή. Ναι, διότι είχα Fulbright. Σπουδάσα στην Αμερική με Fulbright, επομένως έπρεπε να έρθω πίσω για 2 χρόνια. Όταν έφευγα από την Αμερική, απόκοψα από το IEEE Magazine έναν έντυπο, το συμπήρωσα στην Motorola. Μέχρι να φτάσω στην Κύπρο, προσλάβαμε. Περιμέναμε να πάω πίσω. Δυστυχώς, πέρασε ένα χρόνο μέχρι να πάω, διότι έπρεπε να πάρω από αλλαγή από το Υπουργικό Συμβούλιο. Τέλος πάντων, πήγα στην Αμερική. Μετά η γυναίκα μου, δεν έρχοντα στην Αμερική, η φιλανάδα μου τότε, ήταν η γυναίκα μου, τέλος πάντων. Και ήρθα πίσω, πήγα στον κύριο μου Βασιλείου τότε, και του είπα: ήρθα πίσω, έβγαλε το επιστολή μου από το Σιτάρι, την έσκησε, μου λέει: είναι δουλειά τώρα. Εντάξει, ευτυχώς που ήρθε, δηλαδή είμαι Κύπρος, χρειάζεται. Καταλάβω σε επειδή είσαι παρόμοια ιστορία το 2016 που τώρα η γυναίκα μου, τότε φίλη μου, δεν ήθελε να χτυπήσω Καλιφόρνια. Οπότε είμαστε. Άρα, ο καθένα έχει μια ιστορία πίσω. Ναι, οπότε αν είμαστε τώρα, και εμείς πήγαμε στην Κύπρο. Πάμε στο επόμενο σου είπα. Ήρθες Κύπρο με τσίνεσες γνώσεις, τσιόν το network. Και εμπήγες πίσω στη Λαϊκή. Στη Λαϊκή. Δυστυχώς, ό,τι έμαθα στην Αμερική και ό,τι εφάρμοζα με το digital signal processing δεν υπήρχε. Δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, ναι. Στην Κύπρο. Πιάσα δουλειά στο IT τη Λαϊκής. Ναι. Το IT τη Λαϊκής μόλις ξεκινούσε τότε με προσλάμβανε ανθρώπους οι οποίοι σπουδάσαν το αντικείμενο της πληροφορικής. Εμένα προσλάμβανε διότι ήμουν στον τομέα του communication, μπήκα στο hardware, τότε ήταν τα modems, ναι. Μετά εξελιχθήκαν οι routers, διάφορα αυτά. Επομένως, είμαστε 4 που προσληφθήκαμε τότε πτυχιούχοι. Εξελίχθηκε η Λαϊκή, είχε μια τρομερή εξέλιξη από το 87 που ήρθα πίσω μέχρι το 13 που έκλεισε. Θεωρείται το forefront of technology σε όλους τους τομείς. Είχαμε προοδευτικούς διευθυντές, ο Μαγαρίς ο Πέτρος ο Πέτρου, ο CEO τη Λαϊκής, ο πρόεδρος ο Κίκης ο Λαζαρίδης. Ναι. Ήταν προοδευτικά μυαλά οι οποίοι επενδύαν πάνω στην τεχνολογία. Έτσι προχώρησα κι εγώ, ανελήφθηκα σιγά σιγά μέχρι το 2013 ήμουν τότε διευθυντής υποδομών της Λαϊκής και στις 6 χώρες τις οποίες είχαμε τότε παρουσία. Ναι. Δυστυχώς κλείσαμε τότε, ναι. Τον Μάρτιο του 2013, 11 χρόνια πριν, αναγκαστικά πήραμε νέα κατεύθυνση. Ναι. Οπότε έρχεσαι στη Λαϊκή, γίνεσαι ο Head of Infrastructure. Σιγά ναι, ένα banking σύστημα το οποίο ήταν αρκετά μπροστά. Ήταν αρκετά advanced. Είχαμε το τότε, εντάξει, η Λαϊκή Bank ήταν, νομίζω, θεωρείται από όλους και ακόμα κλέσινα άτομα τα οποία χάσαν το facility το οποίο υπήρχε στη Λαϊκή. Ναι. Εντάξει, ήταν αρκετά προοδευτική. Μπορεί να σημαίνει ότι οι άλλοι υστερούσαν κατά πολύ ή δεν θα μας φτάνουν σε κάποια ναι. φάση. Είμαστε τυχεροί επίσης στα Λαϊκή. Είχαμε την HSBC κοντά μας, η οποία ήταν ήδη mature τράπεζα. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο το οποίο παίρναμε έτοιμες διαδικασίες, έτοιμα
ας το πούμε, risk assessment, διάφορα άλλα έτσι, θέματα, τα οποία βοηθήσαν μας να προχωρήσουμε κατά κάποιον τρόπο πιο γρήγορα από άλλους, πλάς ότι ήταν ανοιχτό μια λίγη διευθυντές τους οποίους είχαμε τότε. Ναι. Οπότε γίνεται τούτο το, να πω, transition, όπου ξαφνικά είσαι πάλι at the peak of your game, είσαι head of infrastructure, κλείει μια τράπεζα στην Κύπρο που ποτέ κανένας δεν εγώ πάντα ρωτούμε πώς κλείουν τράπεζες. Ναι, ήταν πιο safe δουλειά. Ναι. Και ξαναξεκινάς την καριέρα σου. Μάλιστα. Ενώ είσαι στο top of the game, ξαναξεκινάς. 53 χρόνια. Ναι, έτσι σταματάς, ξαναξεκινάς τη δική σου εταιρεία, η οποία χτίζεται, είσαστε σήμερα ένας από τους top integrators πάνω σε banking system. Θα πω άλλα να μας τα πεις εσύ. Πώς ήταν εκείνο το transition του, άμα είσαι σε πολλά ψηλή θέση και ξαφνικά ξαναξεκινάς από την αρχή? Εντάξει, καταρχήν εκείνη η περίοδος ήταν μια σχήμη περίοδος για όλη την Κύπρο. Πολλοί κόσμος έχασαν πάρα πολλά λεφτά, ήταν όλα ανάποδα, ας το πούμε. Αλλά πάλι σε ζητούν τον τομέα, έπαιξε καθοριστικό ρόλο και η γυναίκα μου είπε, εγώ φεύγω, θα μείνω, θα συνεχίσω με την τράπεζα Κύπρου που μας ανάλαβε. Τα παιδιά μου τότε σπουδάζαν στην Αγγλία, λέω και εγώ να φύγω. Να δούμε πού θα καταλήξουμε. Πρέπει να καταλήξουμε στο εξωτερικό. Πριν να φύγω, έπιασα και ένα certification σε project management. Λέω, επειδή το project management ήταν κάτι το καλό, κάτι το έβλεπα τι ζητήτουν με διάφορους άλλους συναδέλφους της λαϊκής. Μετά ξεκίνησα. Εντάξει, είχαμε μια ευκαιρία τότε. Η CMP ασφαλιστική υποστηρίζεται από την το infrastructure της CMP, υποστηρίζεται από την λαϊκή. Και δόθηκε μια ευκαιρία να αρχίσουμε σιγά σιγά να κάνουμε κάτι με το support, να συντηρηθούμε και 2-3 άτομα τα οποία θα φύγουν από τη λαϊκή για να έχουμε ένα εισόδημα μέχρι να σταθούμε στα πόθηκια μας. Μετά συνεργάστηκα με τη Wargaming, μεγάλο σχολείο τη Wargaming, ναι. Σαν project manager επειδή είχα το certification. Σιγά σιγά το ένα έφερνε το άλλο. Πάντα επειδή είχα σαν, ας το πούμε, σαν αξία μου ότι πρέπει να συμπεριφέρεσαι στους άλλους με τον καλύτερο τρόπο, τον καιρό που μου στείλα εκείνη τράπεζα σαν διευθυντής, δεν εκμεταλλεύω να στο πω τη θέση μου να επιβάλλω ή να λέω εγώ είμαι λαϊκή και εσύ είσαι ο τάδε vendor και πρέπει να κάνεις ό,τι σου λέω ή να τον πουλαλούσει σε coach πατώντας το λεμόνι ή οτιδήποτε. Πρέπει να συμπεριφέρεσαι με respect σε όλον τον κόσμο ανεξάρτητα από ποια θέση είσαι. Διότι για μου φαίνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Επομένως, είχα ανθρώπους που εκτιμούσαν μας, που βοηθήσαν με, σιγά σιγά δώσαν μου ευκαιρίες και μπήκα σε διάφορες τράπεζες και σε διάφορα, ας το πούμε, financial services εταιρείες, ασφαλιστικές, για να προσφέρουμε και όπου ξέραμε, να κάνουμε integration, να κάνουμε software development. Σιγά σιγά εξελιχθήκαμε, αναπτύξαμε διάφορους τομείς την εταιρεία. Ναι. Αξίζει να πούμε ότι συνέχισες και εσύ να δίνεις τις ευκαιρίες παρακάτω. Δηλαδή, όπως την εταιρεία τη δική μου για παράδειγμα, Capacitor Partners, όταν ξεκινούσαμε, ήσουν από τους πρώτους ανθρώπους που μας είπαν, ελάτε κοντά, πέτε μας να μου κάνετε για το που μπορούμε να συνεργαστούμε. Για εξαίρεση, αφού όλες οι κοινωνίες προοδεύουν νεαρούς, είναι που τα νέα μυαλά από τους νέους ανθρώπους που έρχονται. Δεν προοδεύουν μου μένα που 64 χρονών, προοδεύουν από τους νεαρούς που φέρνουν νέες ιδέες. Άρα, πόσα αγκαλιά, πώς θα δώσει μια ευκαιρία στον νεαρό, πράγματι να τον εμπιστευτεί, να κουβεντιάσει μαζί του, να καταλάβει τι μπορεί να προσφέρει. Μπορεί να θέλει μια καθοδήγηση ή πολλές φορές μαθαίνεις εσύ ο ίδιος που γίνεται. Ναι. Μαθαίνουμε, πάντα εγώ μαθαίνω από τους νέους. Εντάξει, η μάμα μου λένε που πάντα πρέπει να κάνεις παρέα με τους καλύτερους σου, άρα προσπαθώ και του να το κάνω. Να κάνω παρέα με τους καλύτερους μου, τους που φέρνουν νέες ιδέες. Και το άλλο είναι ότι οι φρέσκες ιδέες, άμα τις βοηθήσεις και εμβολιαστούν με την πείρα ή με το δίκτυο που έχει κάποιος οτιδήποτε, γίνονται, πώς το λέμε, έτσι, οριμάζουν, αθούν και υπάρχει το prosperity το οποίο πρέπει να υπάρχει. Ναι. Και στην εταιρεία μας πάντα δούμε ευκαιρία, ξεκινήσαμε με ίντερς, αρκετούς ίντερς μείναν μαζί μας διότι εδώ έκαμε τους καλές ευκαιρίες. Έχουμε ένα άτομο, χτες είμαστε μαζί, ένα άτομο ο οποίος προσλήφθη μαζί μας, μόλις ξεκινήσαμε και ακόμα μαζί μας και πολλά άτομα. Ναι. Λίους χάνουμε, διότι συμπεριφερούμαστε τους ανθρώπινα σε όλον τον. Μακάρι να σκέφτονταν και να πράττουν όλοι έτσι. Και δίνουμε τις ευκαιρίες και πολλές φορές που βενγιάζω με φίλους που λαλεί έχω
ένα ο γιος μου θέλει, αλλά που πάει κάμνη γιατί ζητούν του πείραν, πώς θα είναι αποκτήσει κάποιος, αν δεν βρεθούν, ξέρω, κάποιοι να του δώσουν την ευκαιρία. Ξέροντας ότι μπορεί κάποιοι να φύγουν, να σε εκμεταλλευτούν, να μείνουν κοντά σου 6 μήνες, ένα χρόνο και μετά να φύγουν. Αλλά είναι καλά, εγώ προσωπικά νιώθω καλά. Ναι. Διότι διώ μια ευκαιρία σε κάποιον ο οποίος κάποτε στο μέλλον μπορεί να θυμηθεί να πει: μα τόσο άνθρωπο σε βοήθησε με, για να το βοηθήσω κι εγώ ή αντίστροφα. Ισχύει. Πάνω σε εδώ θέλω να σε ρωτήσω, σαν το τελευταίο Pars εκπομπής. Έζησε την αλλαγή του ICT στην Κύπρο, που είναι αρχή που τα mainframes. Modems ήταν. Leased lines με 4 4-wire leased lines και ιστορίες. Servers, μετά στο transition στο cloud. Πού βλέπεις να είναι το επόμενο σημείο σταθμός για το ICT industry της Κύπρου και πώς μπορούμε να εξελιχθούμε για να γίνουμε παραπάνω εξωστρεφείς, δηλαδή να προσφέρουμε και εμείς υπηρεσίες στο εξωτερικό. Εξαίρεις. Είδα διάφορες αλλαγές, ιδίως τα τελευταία χρόνια. Είδα μια αλλαγή όπου εσείς οι νέοι δεν θέλετε να πάτε δουλέψετε στην τράπεζα ή στην κυβέρνηση. Αυτό είναι καλό. Σημαίνει ότι μπαίνεις σε ειδικό τομέα, παλεύκεις μόνος σου, δημιουργάς κάτι, ιστορίες. Παλιά τον καιρό μας εμάς, ο νους των γονιών μας και των αποφύτων ήταν να πας στη ΣΥΔΑ, στην ηλεκτρική, στην κυβέρνηση, στις τράπεζες, να ακολουθούν κάπου και όπου τους πάρει. Ενώ τώρα εσείς θέλετε να δημιουργήσετε, βλέπω εδώ. Το άλλο καλό είναι ότι αρκετοί που σας μένουν στο εξωτερικό, άρα πιάνουν κάποιες εμπειρίες και μετά έρχονται στην Κύπρο. Ναι. Που σημαίνει γίνεται όπως κάνουν οι μέλησες στην επικονίαση, γίνεται μια επικονίαση στην Κύπρο. Παράδειγμα. Εντάξει, φέρνετε νέες ιδέες. Η Κύπρος δεν υστερεί σε τίποτα, διότι τα μυαλά δεν δαμεί. Αφού άμα έρχονται εταιρείες όπως η Wargaming και διάφορες άλλες εταιρείες στην Κύπρο και δημιουργούσει και βρίσκουν άτομα και μπορούν να εξελιχθούν οι άνθρωποι, Forex εταιρείες, FinTech εταιρείες, Gaming εταιρείες, γιατί δεν υστερεί σε τίποτα. Τώρα με την παγκοσμιοποίηση μπορεί να έρχονται και ξένοι και Ευρωπαίοι και διάφοροι, το κλίμα της Κύπρου προσφέρεται να υπάρχει κάτι δαμέ, άρα μετά είναι οι ιδέες. Yeah. Εντάξει, οι ιδέες δυστυχώς πολλοί νομίζουν ότι πρέπει να κάνεις τι ανακάλυψουν τον αιώνα για να επιτυχείς. Yeah. Δεν σημαίνει πρέπει να κάνεις. Μπορεί να κάνεις κάτι καλύτερο όπως και κάποιους άλλους. Yeah. Ή μπορεί να προσφέρεις έναν bridge μεταξύ κάτι καλού και κάτι άλλου καλού και να είσαι εσύ το enabler, το connection το οποίο υπάρχει για να δημιουργήσει κάτι. Πρόσφατα βλέπω ότι μπαίνουν και σε καλά πόστα ανθρώποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για το ICT. Μιλώ για τον Υφυπουργό Καινοτομίας, μιλώ για τον σημαντικό επιστήμονα, για τον επικεφαλής επιστήμονα, οι οποίοι έρχονται συγκεκριμένα. Ο Chief Scientist ήρθε με ιδέες από το εξωτερικό. Ναι, ήταν Ντουμπάι, ναι, δούλευε στο Ντουμπάι, στην Oracle, στην Amazon, έφερε ιδέες στην Κύπρο. Προσπαθεί ο άνθρωπος. Έχουμε έναν καλό υφυπουργό, ο οποίος και ζήνωσε να προοδεύσει πάντα υπό την καθοδήγηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος θέλει και ζήνωσε να δημιουργήσει κάτι στην Κύπρο. Επομένως, το οικοσύστημα σιγά σιγά χτίζεται. Υπάρχουν εταιρείες που εμπιστευτήκαν την Κύπρο. Υπάρχει το shipping industry, το οποίο μπορεί να το εκμεταλλευτούμε για να αναπτύξουμε τεχνολογία στο shipping industry. Ναι. Η Κύπρος ήταν προχωρημένη σε τράπεζες, σε FinTech μπορούν να αναπτύξουν για μία. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν όλοι οι ικανοί ιονοί και όλες το οικοσύστημα σιγά σιγά δημιουργείται, ναι, που μπορεί πολλοί Κύπροι να δημιουργήσουν μια δική τους εταιρεία, να προσφέρουν services στις μεγάλες εταιρείες. Νομίζω ότι είμαστε σε καλόν, σε πολλά καλύτερο δρόμο παρά ότι είμαστε πρώτα, είμαστε εμπαθητικοί αποδέκτες τεχνολογιών που έρχονταν από το εξωτερικό, να σε απλώ να τις βάλουμε, να σε εφαρμόσουμε, τώρα δημιουργούμε. Ναι. Ένα πράγμα το οποίο είδα επίσης να αναπτύξεται είναι πάνω στο hardware. Δηλαδή γίνονται boards, γίνονται integration, hardware πράγματα, δεν είναι μόνο software, που είναι ακόμα πιο δύσκολο το hardware. Όπως ο φίλος μας τον Οδυσσέα τον Οικονομίδη, της Hardware X, που έκαμε το Κυπρουίνο. Μάλιστα. Άρα βασικά δημιουργούνται διάφορα, τα οποία βλέπεις ότι έρχονται κάποιοι, εντάξει, και η χρηματοδότηση της Ευρώπης, το ΙΔΕΚ, η χρηματοδότηση της Ευρώπης, όλα τα, ας το πούμε, τα funds τα οποία έρχονται στην Κύπρο, το subsidy το οποίο παίρνεις, βοηθάσει. Ναι. Πρώτα δεν υπήρχαν τα πράγματα και νομίζω και γεγονός ότι είμαστε στην Ευρώπη, βοηθά μας και σε αυτόν τον τομέα. Ναι. Συμφωνώ ότι ο καθένας βοηθά και συμφωνώ επίσης ότι το τεχνολογικό σύστημα της Κύπρου τώρα είναι σε έναν κομβικό σημείο. Κλείνοντας, θα ήθελα να σου ζητήσω... Δικαιώσα, μάνι, μάνι.
Είπα σου ήταν ένα σύντομα. Διάμασε ευκαιρία για να κάνουμε και part 2, για ξάρτη. Αν ευκεί προκαλώ το πρώτο, ναι βεβαίως. Εγώ ευκαι μπομπά νομίζω. Λοιπόν, κλείνοντας, να θέλα που τη δική σου εμπειρία, τα βιώματα σου, τα εξπερτή σου, να πεις τα άτομα μας βλέπουν, αν κάποιος ή κάποια θέλει να ξεκινήσει κάτι δικό του, έχει ιδέες, δουλεύει μέσα στο industry, θέλει να ξεκινήσει, αλλά φοβάται με το transition. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έκαμε τεράστια transitions με επιτυχία, εν τα βοήθηκες, ήσουν all in. Μπράβος, κοίταξε, εγώ 53 χρόνων, δηλαδή το 13 μου, 53 χρόνων, ξεκίνησα την εταιρεία τη στιγμή που σπουδάζα δύο παιδιά μου στο εξωτερικό, στην Αγγλία. Ναι. Χωρίς δουλειά, αν έχασαμε τα ταμεία προνοίας τότε, δεν πρέπει να αφάσισε τίποτε. Και όπως λες, άμα θυκευάζεις τα διάφορα βιβλιογραφίες όσον αφορά τις επιτυχημένους, και πετυχαίνουν όλοι μου πρώτη φορά. Να πέσεις, να σηκωστείς, να μάθεις, να ακούσεις. Πρέπει φτάνει να έχεις ανθρώπους που μπορεί να εμπιστευτείς κοντά σου. Ανθρώπους οι οποίοι να σε ενθαρρύνουν να κάνεις κάτι, να μέσα σε απογοητεύουν, να μέσα σου βάλουν τα βαρύθια που λαλούμε, να σου αρέσει μα πού είναι να πάει, κάτσε βρε μια δουλειά, να περνάς καλά. Και να θέλει να δουλέψει. Η σκληρή δουλειά είναι κάτι το οποίο πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο για ποιον που θέλει να πετύχει. Yeah. Δηλαδή, χτυπά 100 πόρτε, ανοίγει μια. Αν χτυπήσει μια πόρτα, δεν μπορεί να μην ανοίξει καμιά. Αλλά είστε 100, κάποια να ανοίξει, κάποια να σε βοηθήσει, κάτι να δημιουργήσει. Να θέλει καλού συνεργάτε, φίλου σου, άτομα τα οποία μπορεί να εμπιστευτεί, τα οποία να σου φέρνουν θετική ενέργεια για να χτίσει κάτι. Δεν πρέπει να φοβάσαι οτιδήποτε. Αν αποτύχεις, να ξανασηκωστείς. Πόσες φορές που σου μίτσες έπαιζες κάμε ώστε να μάθεις να περπατάς, ναι. Ειδικά από το ποδήλατο. Το ίδιο πάω και από το ποδήλατο και από το περπάτημα και από το σκι που κάνεις και από διάφορα άλλα τα οποία συμβαίνουν, ναι. Αλλά πάλι σηκώνεσαι, επιμένεις για να πετύχεις. Άρα πρέπει να το θέλεις. Άμα το θέλεις, έρχεται. Και οι συνεργασίες είναι καλές. Εμείς επιδιώκουμε τις συνεργασίες. Εγώ το βλέπω. Το βλέπω όπως το λες το business σαν συμβίωση, σαν win-win, το βλέπω σαν συμβίωση. Δηλαδή πρέπει να πετύχει. Δεν είναι win-win. Είναι εγώ να είμαι ευχαριστημένο με τη συνεργασία την οποία έχω μαζί σου, να μεγαλώνουμε τζιθκιό, να κερδίζουμε τζιθκιό και να προχωρούμε. Δεν ξέρω αν που τα ξέρει όλα. Εάν ο Μιχάλης είναι ειδικό σε κάτι, να μιλήσω μαζί με όπως συνεργαστήκαμε στον τομέα. Το οποίο είναι ειδικό εσύ, εμείς να βάλουμε μια άλλη ειδικότητα, να βάλουμε μια άλλη και να πετύχουμε ισχύς εν τη ενός, όπως το λένε αυτά. Άρα, άμα ενωθούμε όλοι μαζί, κερδίζουμε. Πού είναι ο ορισμός του οικοσυστήματος τώρα, δηλαδή να πάμε όλοι καλά. Ναι, όλοι, βέβαια. Ένα οικοσύστημα δημιουργείται, μεγαλώνει, γίνεται μεγάλο, γίνεται ωραίο, γίνεται κερδοφόρο, όπως ξέρεις, πες το, με την συνεργασία των ανθρώπων. Οι οποίοι πρέπει να είναι θετικοί. Δηλαδή, καλή την πίστη να δουλεύουν όλοι προ μια κατεύθυνση η οποία είναι να είναι ευχαριστημένοι, κερδοφόρε εταιρείε. Εντάξει, πάνω κάτω υπάρχουν. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα μαζί μα. Ήταν όχι απλά inspiring, ήταν και πάρα πολύ insightful το που μα είπε. Σίγουρα να προχωρήσουμε για το επόμενο επεισόδιο. Επειδή τον ευκαιρία πάρα πολύ. Είπα τα σολοτά δηλαδή τα πουλά. Εντάξει. Ναι. Όχι, ξέρει, η ευχαρίστηση είναι δική μου. Εντάξει. Ίσως είναι το γεγονός που βρεθήκαμε τυχαία στο ΣΥΔΕΑ προχτές την περασμένη εβδομάδα. Ήταν καλό το event. Ήταν καλό και το networking που γίνεται στο ΣΥΔΕΑ και κάνουμε καλή δουλειά στο ΣΥΔΕΑ. Και το Tech Island κάνουν στην Κύπρο. Βλέπεις ότι δημιουργούνται οικοσύστημα που βοηθούν την Κύπρο. Ναι, και διάφορες, το React που γίνεται στη Λεμεσόν. Τούτα όλα φέρνουν σύν κάτι που βάλουν την Κύπρο στο θετικό. Όχι το React, το Reflect. Το Reflect, όχι. Το Reflect, όχι, απολογούμε. Αλλά το Reflect έκαμε event στο React, οπότε ήσουν κοντά. Μάλιστα, οκ, εντάξει. Για μένα είμαστε μόνο στη μιζέρια της διαφθοράς και της εκμετάλλευσης και της δωροδοκίας. Όχι και καλά πράγματα μέσα στην Κύπρο. Έχει καλά πράγματα στην Κύπρο και πρέπει εσείς οι νεαροί να τα αναδείξετε, να τα προωθήσετε, να προχωρήσετε παρακάτω. Ναι. Ευχαριστούμε. Θα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Θα δούμε και εσάς στο επόμενο Future Talks.